Η ερώτηση αφορά, όπως αναφερθήκατε και εσείς, Πρόεδρε, τις αποζημιώσεις των αγροτών του Τυρνάβου για τις ζημιές που υπέστησαν από τον παγετό του Απρίλιο. Είμαστε πλέον 9 μήνες. Η ερώτηση, βέβαια, όταν κατατέθηκε, αναφέρουμε εδώ 7 μήνες. Αλλά λόγω των συνεχών αναβολών, κύριε Υπουργέ, φτάσαμε σήμερα να τη συζητούμε. Όπως και να έχει, δεν είναι μομφή αυτό, έτσι μην παρεξηγείτε. Λοιπόν, με βάση λοιπόν την εξέλιξη αυτή και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης τον Ιούνιο, περίπου τον Ιούνιο μέσα στο καλοκαίρι, για μέρος, καταβολής μέρους της αποζημίωσης, δηλαδή του περίπου 40%, φτάσαμε λοιπόν το Δεκέμβρη, με αποτέλεσμα τι? Εκατοντάδες αγρότες να έχουν πάρει πολύ ελάχιστο και από αυτό το 40%, ακόμα δε περισσότεροι να μην έχουν πάρει καθόλου, παρά τις όποιες, όπως είπα, υποσχέσεις που είχαν ανακοινωθεί το καλοκαίρι. Παράλληλα, και πριν από ένα μήνα συνέβη αυτό, που αναφέρομαι και στην ερώτηση, οι αγρότες, αντιπροσωπεία τους, πηγαίνοντας στον ΕΛΓΑ, το τοπικό παράρτημα στη Λάρισα, ενημερώθηκαν πως οι υπερπρόημες ποικιλίες της περιοχής του Τυρνάβου, δηλαδή, οι οποίες ήταν ασφαλισμένες ως υπερπρόημες από τους αγρότες, είναι εκτός αποζημιώσεων ή θα αποζημιωθούν με πολύ λιγότερα χρήματα. Με χαρακτηριστικό, όπως αναφέρουμε και στην ερώτηση, μια ποικιλία από τα Νεκταρίνια, που αντί για 68 λεπτά το κιλό θα αποζημιωθούν με 42 λεπτά, ή αντίστοιχα μια ποικιλία Ροδακίνων, τα οποία θα αποζημιωθούν αντί για 0 για 68 λεπτά, θα αποζημιωθούν με 32. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για ακόμα μία φορά και η συγκεκριμένη παραγωγή, όπως συμβαίνει και σε άλλες καλλιέργειες, την ίδια περίοδο, δηλαδή με αφορμή τον παγετό, και σε άλλες καλλιέργειες υπήρξαν προβλήματα με καταστροφές στους αμπελώνες, επιτραπέζι και συμπύρινα Ρουδάκινα, όπως είπαμε, τα κεράσια, ακτινίδια, βερίκοκα, δαμάσκηνα και πάει λέγοντας, μήλα, αχλάδια. Λοιπόν, αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της καθυστέρησης είναι οι αγρότες να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Ήδη μπήκανε, ξεκίνησε μάλλον και η νέα καλλιεργητική περίοδος. Απ' τη μια έχουν να αντιμετωπίσουν το κόστος παραγωγής, από την άλλη μεριά μπαίνουν και ζητήματα επιβίωσης. Τα ποσά αυτά είναι αναγκαία, όπως και να το κάνουν. Έτσι λοιπόν και τα ερωτήματα που θέτουμε στην ερώτηση αφορούν αν θα διορθωθούν οι αδικίες στις αποζημιώσεις και να καταβληθεί άμεσα η προκαταβολή του 40%, όπως εξάλλου εξαγγέλθηκε, υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Να καταβληθούν παράλληλα αποζημιώσεις από την ΕΛΓΑ που θα καλύπτουν το 100% των ζημιών και φυσικά το πάγιο αίτημα που καταθέτουμε και σε αυτή την ερώτηση για ακόμα μια φορά είναι ποιο? Να αλλάξει ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτει το σύνολο των ζημιών στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις αρρώστιες, με την απαραίτητη φυσικά κρατική ενίσχυση, χρηματοδότηση και ταυτόχρονη μείωση των εισφορών των αγροτών. Και παράλληλα, αυτό που ζητάνε και οι συγκεκριμένοι παραγωγοί, όπως και όλοι οι αγρότες, είναι τι? Μείωση του κόστους παραγωγής, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση προς την κατεύθυνση μείωσης του ρεύματος στο 50% και φυσικά μην ξεχνάμε το πετρέλαιο, που είναι πάγιο αίτημα των αγροτών να είναι αφορολόγητο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Λαμπρούλη. Θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Γεώργιος Στήλιος. Κύριε Στήλιο, καλημέρα σας. Εσείς έχετε 3 λεπτά για το ξεκίνημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Για τις ζημιές που σημειώθηκαν από τους παγετούς της Άνοιξης 2021, κυρίως σε δανδρώδες καλλιέργειες δημητριακών, ψυχανθή, κυπευτικά, αμπελοειδή κτλ., στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του Τυρνάβου, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν 623 αναγγελίες και υποβλήθηκαν συνολικά 12.407 δηλώσεις ζημιάς. Οι δε εκτιμήσεις έχουν ολοκληρωθεί. Συνεπώς, ο ΕΛΓΑ, ο Οργανισμός Ασφάλισης, έτρεξε τη διαδικασία σωστά, κάτω βέβαια και από την επίβλεψη και την καθοδήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Οι πληρωμές προκαταβολών
κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 48-20 του 2021, δικιά μας τροπολογία, που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, από τη συντριπτική πλειοψηφία, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, μεταξύ αυτών και η Θεσσαλία, για τις ζημιές του παγετού, ξεκίνησαν από το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου και με τις τρεις πληρωμές προκαταβολών που πραγματοποιήθηκαν, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2021, εκταμιεύτηκαν συνολικά 59 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είχε ξαναγίνει στη χώρα μας και το ξέρουν αυτό όλοι. Με την πληρωμή του Δεκεμβρίου περιλάμβανε προκαταβολές και αποζημιώσεις, καταβλήθηκαν 46,2 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά δηλαδή έχουμε 105 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί ως προκαταβολές για τον παγετό Άνοιξη 2021. Ειδικότερα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής προκαταβολές και αποζημιώσεις 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 3.740.000 στον Τύρναβο. Η καταναβολή του συνόλου των αποζημιώσεων αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος Γενάρη του 2022, και αυτή η καθυστέρηση ξέρετε πολύ καλά ότι δεν οφείλεται στην πολιτική ηγεσία του ΙΠΑΤ, ούτε στη διοίκηση του ΕΛΓΑ. Είναι ένα ζήτημα διαδικαστικό. Ούτε είναι θέμα ότι δεν έχουμε τα χρήματα για να πληρωθούν οι αγρότες και η παραγωγή. Αλλά είναι διαδικασία μέσα από τον ΕΛΓΑ, λόγω διοικητικού φόρτου, να δοθούν τα χρήματα στους πολίτες. Σε σχέση αναφέρατε ένα θέμα με τις υπερπρόημες ποικιλίες στην ερώτησή σας. Πριν την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, αποστέλλονται στα ΚΙΔ προς ενημέρωση όλων οι λίστες με το χαρακτηρισμό των ποικιλίων ως υπερπρόημες ή κανονικές και οδηγίες για τον τρόπο δήλωσης των υπερπρόημων ποικιλίων που ενδεχομένως να μην περιέχονται στη λίστα. Με απλά λόγια, έχει δοθεί ενημέρωση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων για το ΟΣΔΕ αλλά και για την δήλωση καλλιέργειας εκτροφής, ποιες ποικιλίες ακριβώς προβλέπονται σε αυτή τη διαδικασία. Οι παραγωγοί λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τη σωστή ένδειξη για τις υπερπρόμεις ποικιλίες και θα αποζημιωθούν κανονικά για την τιμή αποζημίωσης ανά στρέμμα που ισχύει για αυτές, δηλαδή στα 0,67 ευρώ το στρέμμα. Άρα όποιος έχει κάνει σωστά τη δήλωσή του θα αποζημιωθεί στα 0,67 ευρώ το στρέμμα. Εκεί είναι το ζήτημα. Θέλει μια προσοχή από τους παραγωγούς και από αυτούς τους οποίους εξουδιοδοτούν και πληρώνουν φυσικά για να τους κάνουν τις δηλώσεις τους. Τώρα, σε σχέση με τα θέματα που αφορούν τον ΕΛΓΑ, η παρούσα κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια και περισσότερα, από την ψήφιση δηλαδή του νόμου 3877 του 10 και σε εφαρμογή του άρθρου 7, ενίσχυσε τον ΕΛΓΑ μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. Πρώτον, με 34 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2020, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η αποπληρωμή του οφειλόμενου 35% των αποζημιώσεων σε μία δόση, με 68 εκατομμύρια ευρώ για την καταβολή αποζημιώσεων στις πληγήσεις περιοχές του Ιαννού μέσα σε 4 μήνες και με 30 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2021, ενώ με την ενεργοποίηση του ίδιου άρθρου καταβάλλει την επιχορήγηση αναδρομικά για τα έτη 2011 έως και 2017. Είναι χρήματα τα οποία η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έδινε, ενώ σύμφωνα με τον νόμο, με τον 3877, προβλέπεται για το διοικητικό κόστος και το διοικητικό βάρος λειτουργίας του ΕΛΓΑ. Η δική μας κυβέρνηση, με τον εξορθολογισμό τον οποίο πραγματοποιεί και την βελτίωση στα οικονομικά της χώρας, έχει προβλέψει να είναι συνεπής σε σχέση με τις υποχρεώσεις της απέναντι στον ΕΛΓΑ. Αυτά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο θα απαντήσω τα γενικότερα για τους παραγωγούς. Ευχαριστώ. Ορίστε κύριε Λαμπρούλη, 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κοιτάξτε κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω με τις υπερπρόημες, γιατί αυτό στην ουσία είναι και, αν θέλετε, ο πυρήνας της ερώτησης. Όχι ότι είναι υποδιέστερα τα υπόλοιπες καλλιέργειες κτλ. Σας είπα και προηγούμενος, είναι τυπωμένο. Εξάλλου γράφεται και στην ερώτηση. Η ενημέρωση ήταν από επίσημο φορέα, τον ΕΛΓΑ, όπου τους είπε τους αγρότες
ότι θα πληρωθείτε στην ουσία το 50% της προβλεπόμενης αποζημίωσης. Λέω για τις υπερπρόημες. Άκουσα προηγουμένως την πρωτολογία σας ότι θα αποζημιωθούν με βάση όπως αναφερόμαστε εδώ στις τιμές. Γιατί οι ίδιοι αγρότες μας το δώσαν και ο ΕΛΓΑ. Αυτά που λέμε και εμείς δεν τα λέμε από το μυαλό μας, δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας. Άρα λοιπόν, οι αγρότες σε ό,τι αφορά τις υπερπρόημες στις συγκεκριμένες ποικιλίες θα αποζημιωθούν με 68 λεπτά το κιλό σε ό,τι αφορά τα νεκταρίνια και 0 αντίστοιχα 68 λεπτά για τα ροδάκια της συγκεκριμένης ποικιλίας που αναφέρεται. Έτσι δεν είναι? Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, είπατε εντάξει με αφορμή τον ΕΛΓΑ ότι θα δώσει, τι θα κάνει. Κοιτάξτε, ο ΕΛΓΑ από το 11 ή από το 10, από το 11 αν δεν κάνω λάθος, η κρατική χρηματοδότηση σταμάτησε. Μια δεκαετία. Δόθηκαν 2 χρονιές οι αντίστοιχες κρατικές χρηματοδοτήσεις που δεν δόθηκαν. Δόθηκαν με αφορμή ή αν ο έκτακτες καταστάσεις κτλ. Πριν από ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο. Λοιπόν, τώρα εσείς μας λέτε ότι θα καταβληθεί ποιο, το ποσό που είχε το κράτος ως υποχρέωση να καταβάλει ετησίως από το 11 έως το 17 που αναφέρεται την εξαετία, πενταετία. Λοιπόν, θα καταβληθούν στον ΕΛΓΑ. Αυτό μας είπατε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, φυσικά ο ΕΛΓΑ και ο κανονισμός θα πρέπει να αλλάξει. Το πάγιο αίτημα το ξέρετε, να μην το επαναλαμβάνω, το είπα και στην πρωτολογία μου. Το ζήτημα είναι, κύριε Υπουργέ, ότι φτάσαμε 9 μήνες μετά. Όπως σας είπα, μπήκαν σε νέα καλλιεργητική περίοδο. Οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη διεκπαιρέωση, αν θέλετε, την προοπτική των καλλιεργιών τους, της παραγωγής τους, αλλά και ζητήματα επιβίωσης. Εδώ δεν έχουν πάρει ακόμα, χθες, συνομιλώντας μαζί τους, λοιπόν, δεν έχουν πάρει ακόμα, μεγάλο μέρος από αυτούς δεν έχει πάρει το 40%. Εσείς λέτε ότι τέλος Γενάρη θα πάρουν το σύνολο της αποζημίωσης. Αυτό δεν είπατε? Λοιπόν, όμως υπάρχει και το άλλο, και το οποίο το καταθέτω. Δείτε το, αν θέλετε να μου απαντήσετε, μπορείτε να μου απαντήσετε, απαντήστε μου. Υπάρχει και το εξής δεδομένο, ότι επειδή οι αγρότες, κάποιοι, ένα μέρος αυτών, δεν έχει καταβάλει την εισφορά, τα ασφάλιστρα, να το πω έτσι, για το 2021, τους λένε πληρώστε τα ασφάλιστρα για να σας αποζημιώσουμε. Έχοντας βέβαια τακτοποιημένες οφειλές ή τέλος πάντων τις όποιες ασφαλιστικές εισφορές έπρεπε να καταβάλουν για το προηγούμενο έτος, ενώ για το 2020. Προϋπόθεση λοιπόν είναι να πληρώσουν τις εισφορές για να πάρουν την αποζημίωση. Και φυσικά θα σας το καταθέσω και ως υπόμνημα. Με βάση τις εξελίξεις αυτές, το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν και κινητοποιήσεις των αγροτών με συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις υπερπρόημες, δηλαδή την αποζημίωση για τις υπερπρόημες ποικιλίες στη βάση όσων είπαμε, την καταβολή των αποζημιώσεων, αφενός μέσα στο 40% αλλά το 100% αλλά και στο σύνολό τους, και υπάρχει εδώ η αποκατάσταση των αδικιών, το ότι δεν έχουν πάρει ακόμα. Αν αυτοί που δεν έχουν πάρει ακόμα έστω και το 40% είναι αυτό που είπατε εσείς, ότι δεν έχουν κάνει τις αιτήσεις κτλ., με συγχωρείτε, λύστε τα αυτά τα θέματα, ΕΛΓΑ, ο ΠΚΠΕ, δεν ξέρω εγώ, Υπουργεία, μια ζωή αυτή η ιστορία γίνεται. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα μεγάλο τσιφλικάδες. Από αυτό ζουν και από αυτό το εισόδημα περιμένουν να τα αποκριθούν στις ανάγκες τους. Των οικογενειών τους, των παιδιών τους, να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν, να προμηθευτούν τα αγροεφάδια και τέτοια. Και θα ήθελα ακόμα μία φορά, τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, μια απάντηση τι θα γίνει με αυτά τα αιτήματα που βάζουν σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής. Ρεύμα και πετρέλαιο. Το ότι δώσετε 50 εκατομμύρια σε νέους και συνεταιριζόμενους, αφαιρώντας στην ουσία 130 εκατομμύρια από τα 180 που δίνονταν ως επιστροφή ενός στο πετρέλαιο, πετάξατε απ' έξω χιλιάδες αγρότες, τα νούμερα τα ξέρετε, μου τα είχαμε πει και σε μια άλλη ερώτηση. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τι είναι, ενός κατώτερου Θεού? Δεν έχουν τρακτέρ, δεν βάζουν πετρέλαιο στο τρακτέρ τους? Παράλληλα το ρεύμα. Εδώ δηλαδή χρειάζονται μια σειρά από μέτρα προκειμένου να ελευθερωθούν. Οι αποζημιώσεις φυσικά και πρέπει να καταβληθούν και άμεσα, να πάρουν τα χρήματα οι άνθρωποι που μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν τις υποχρεώσεις τους. Αλλά από εκεί και πέρα όμως χρειάζονται και επίσης εξίσου παράλληλα, να το πω έτσι, μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν, θα μειώσουν αν θέλετε το κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Με όλα αυτά που γίνεται και με την ακρίβεια
κτλ.